Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στην τηλεόραση της Ζούγκλας και την εκπομπή Infotainment. Είμαι η Μαργαρίτα Μαχαίρα και μαζί θα περάσουμε τις επόμενες 2 ώρες. Θα ρίξουμε μία ματιά στην επικαιρότητα, τις διεθνείς εξελίξεις, θα κάνουμε μία βόλτα στην τεχνολογία και φυσικά θα ταξιδέψουμε. Σήμερα μαζί μας έχουμε από την αίθουσα σύνταξης την Όλγα Σαμαρτζή. Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα, Όλγα. Και θα είναι μαζί μας μέχρι το τέλος της εκπομπής. Πάμε όμως τώρα να ξεκινήσουμε με τα πρωτοσέλιδα του Zoogla.gr. Ελεύθερος ο Λαβρεντιάδης, είναι η τελευταία είδηση. Αποφυλακίζεται με χρηματική εγγύηση 500.000 ευρώ, αλλά απαγορεύεται η έξοδός του από τη χώρα. Το πράσινο φως για την αποφυλάκηση με αυστηρότατους περιοριστικούς όρους του επιχειρηματία Λαβρέντι Λαβρεντιάδη άναψε το Δικαστικό Συμβούλιο της Αθήνας. Ο επιχειρηματίας παρέμενε στη φυλακή για 19 μήνες μετά τη σύλληψή του για την υπόθεση των επισφαλών δανειοδοτήσεων από την Proton Bank. Το Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε να αφαιθεί ελεύθερος με την κατηβολή εγγύησης 500.000 ευρώ, να απαγορευτεί, όπως είπαμε, η έξοδός του από τη χώρα και να εμφανίζεται στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του. Στο επόμενο θέμα μας τώρα, που είναι οι αυξήσεις με το σταγονόμετρο, άμεση σύνδεση του πτυχίου με το μισθό στο δημόσιο, μειώσεις σε 200.000 δημοσίους υπαλλήλους, μικρές αυξήσεις για τους εργαζόμενους σε υγεία και παιδεία. Αύξηση στα χρήματα που πιστώνονται στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς θα δουν ορισμένες κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, την ίδια στιγμή που αρκετοί συνδικαλιστές κάνουν λόγο για εργαζομένους και μισθούς 2 ταχυτήτων. Αυτά ήταν τα τελευταία νέα από το Zoogla.gr. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε περισσότερες πληροφορίες και να περιηγηθείτε λίγο στο site της Zooglas. Και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε με την επικαιρότητα, καθώς κατατέθηκε από τον Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης στη Βουλή το νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων στο δημόσιο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο για τις επικείμενες αλλαγές. Ας παρακολουθήσουμε τη συνέντευξή του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ που μιλάτε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Φέρνετε σήμερα στη Βουλή, αν δεν κάνω λάθος, το νέο νομοσχέδιο επιλογής των προϊσταμένων στο δημόσιο τομέα. Ποιο είναι το βασικό χαρακτηριστικό του σχεδίου νόμου και πώς καταλήξατε σε αυτό? Θέλουμε ένα νέο σύστημα επιλογής προϊσταμένων, το οποίο θα είναι αντικειμενικό, αξιοκρατικό και το οποίο θα συνδέει για πρώτη φορά τα προσόντα του υποψηφίου με τις απαιτήσεις της θέσης. Καταλήξαμε σε αυτό το σύστημα μέσα από μια μακρά διαδικασία διαβούλευσης, ενσωματώνοντας βέλτιστες πρακτικές από το εξωτερικό, με σκοπό να μπορέσουμε πραγματικά να επιλέξουμε τους ηγέτες της δημόσιας διοίκησης με έναν τρόπο διαφορετικό από ό,τι το κάναμε στο παρελθόν. Μακριά από οποιαδήποτε κομματική χειραγώγηση και μέσα από ένα πλαίσιο το οποίο θα επιτρέπει να ξεφύγουμε από πρακτικές του παρελθόντος, οι οποίες μπορεί να είχαν στοιχεία αντικειμενικότητας, αλλά δεν τέριαζαν πάντα, δεν πάντρευαν πάντα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προσόντα του υπαλλήλου με τις απαιτήσεις της θέσης. Κύριε Υπουργέ, το ερώτημα είναι πώς διασφαλίζεται από το νέο σύστημα ότι θα επιλεγεί ο καταλληλότερος προϊστάμενος? Καταρχάς, δεν υπάρχει ένας καταλληλότερος για κάθε θέση. Υπάρχει ο καταλληλότερος για τις προδιαγραφές της θέσης. Το γεγονός ότι η θέση προδιαγράφεται με σαφήνεια συνδέεται με το γεγονός ότι έχουμε ένα σύστημα το οποίο πια χωρίζεται σε 3 στάδια. Το πρώτο στάδιο διαπιστώνει απλά αν ο υποψήφιος πληρεί ή δεν πληρεί τις προϋποθέσεις της θέσης. Και στη συνέχεια έχουμε ένα στάδιο το οποίο ενσωματώνει και εξετάσεις, αλλά και δομημένη συνέντευξη, για να μπορέσουμε να φτάσουμε να επιλέξουμε τον καλύτερο, τονίζω, για την συγκεκριμένη θέση. Διότι αυτός ο οποίος μπορεί να είναι καλύτερος για μία θέση, δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι κάνει και για μία άλλη θέση. Με το νέο σύστημα καταργείται τα μόρια, είναι σωστό αυτό? Καταργούμε τα μόρια με την παραδοσιακή λογική της μοριοδότησης και του αθροίσματος των μορίων, που τελικά είχε σημαντική συμμετοχή στην διαμόρφωση της τελικής κρίσης για την επιλογή του υποψηφίου. Τα μόρια παραμένουν ως το πρώτο στάδιο βασικής επιλογής, εάν δηλαδή ο υποψήφιος πληρεί ή δεν πληρεί τις προϋποθέσεις της θέσης, όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί από το αρμόδιο συμβούλιο. Αποφεύγουμε όμως
και πραγματικά αυτό συνιστά και κατά την άποψή μου μια σημαντική καινοτομία του νομοσχεδίου, την μοριολαγνία, η οποία πολλές φορές οδηγούσε στο γεγονός ότι οι υποψήφοι οι οποίοι επιλεγόντουσαν ήταν αυτοί που ήταν πάρα πολύ καλοί στο να συλλέγουν μόρια και όχι κατά ανάγκη οι πιο κατάλληλοι για τη θέση. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα έχει να κάνει με το γεγονός ότι στο παρελθόν μοριοδοτούσαμε την συμμετοχή στα σεμινάρια ή σε διάφορους τρόπους επιμόρφωσης. Σας διαβεβαιώνω ότι στο δικό μου το Υπουργείο έχω πάρα πολλούς εξαιρετικά άξιους και σκληρά εργαζόμενους υπαλλήλους, οι οποίοι δεν έχουν τον χρόνο να πάνε, να επιμορφωθούν, με αποτέλεσμα μέσα από αυτή τη διαδικασία εκ των πραγμάτων να αδικούνται. Τα μόρια ήταν ένα χρήσιμο σύστημα σε μια περίοδο όπου έπρεπε να περάσουμε από ένα σύστημα παντελώς αδιαφανές σε ένα άλλο σύστημα το οποίο τουλάχιστον θα ήταν αντικειμενικό. Δεν θεωρώ όμως ότι εξασφαλίζουν την απαιτούμενη αξιοκρατία έτσι ώστε να επιλέγεται πάντα ο καλύτερος για την κατάλληλη θέση. Στην επιλογή των προϊσταμένων μετέχουν και εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα. Μήπως είμαστε πιο κοντά σε κριτήρια επιλογής που συνάδουν με τον ιδιωτικό τομέα παρά στο δημόσιο? Και αυτό συνιστά μια καινοτομία, διότι πιστεύω ότι μπορούμε να μπολιάσουμε την διαδικασία της συνέντευξης με εκπροσώπους από τον ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι δεν θα έχουν καμία άλλη ατζέντα παρά μόνο να επιλέξουν πραγματικά τον καλύτερο, και βέβαια θα μπορέσουν να φέρουν και με διαφορετική οπτική ματιά του ιδιωτικού τομέα, που πιστεύω ότι τόσο χρειάζεται σήμερα η δημόσια διοίκηση. Τονίζω ότι το σύστημα επιλογής προϊσταμένων και ειδικά γενικών διευθυντών δεν είναι ανοιχτό σε υποψηφίους από τον ιδιωτικό τομέα. Είναι ανοιχτό μόνο σε δημόσιους υπαλλήλους. Το λέω αυτό διότι είχε συζητηθεί στο παρελθόν και η δυνατότητα ενδεχομένως οι θέσεις των γενικών διευθυντών να ανοίγουν και για υποψηφίους από τον ιδιωτικό τομέα. Δεν το κάνουμε αυτό. Και ένας βασικός λόγος που δεν το κάνουμε είναι διότι ήδη το σύστημα αυτό θα έρθει να εφαρμοστεί για πρώτη φορά σε πολύ συρρυκνωμένες δομές της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Θα εφαρμοστεί στα καινούργια οργανογράμματα των Υπουργείων, τα οποία κατά μέσο όρο συρρυκνώνουν τις θέσεις προϊσταμένων, γενικών διευθυντών, διευθυντών και τμηταρχών κατά 35%. Άρα θα έχουμε ήδη λιγότερους υποψηφίους για λιγότερες θέσεις και θέλαμε αυτές οι θέσεις, ειδικά οι θέσεις των γενικών διευθυντών, να μπορούν να τις διεκδικήσουν μόνο οι καλύτεροι δημόσιοι υπάλληλοι. Αλλά έχοντας πάντα ένα φίλτρο εξωτερικής αξιολόγησης, το οποίο θα ενσωματώνει και βέλτιστες πρακτικές από τον ιδιωτικό τομέα. Με τις αλλαγές που προωθείτε για την επιλογή των προϊσταμένων και των διευθυντών, προφανώς θα υπάρξει και μια μείωση του μισθολογικού κόστους. Σας άκουσα προχθές να λέτε στη διάρκεια μιας ημερίδας ότι από το 2010 έως σήμερα έχει μειωθεί κατά 35% το μισθολογικό κόστος στο δημόσιο. Καταρχάς, είναι η συνέπεια μιας διαδικασίας συρρήκνωσης των δομών του δημοσίου, η οποία, όπως σας είπα, έχει τελικά ως αποτέλεσμα να συρρυκνώνονται οι θέσεις ευθύνης κατά περίπου 35%. Αυτό σημαίνει ότι όταν εφαρμοστούν οι καινούριοι οργανισμοί των Υπουργείων κάποια στιγμή το φθινόπωρο και προκηρυχθούν για πρώτη φορά οριζόντια όλες οι θέσεις ευθύνης για τη δημόσια διοίκηση με βάση το καινούριο σχέδιο νόμου, το οποίο ευελπιστούμε ότι θα είναι νόμος του κράτους σε ένα μήνα, θα στελεχώσουμε λιγότερες θέσεις από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. Εκ των πραγμάτων θα υπάρχει και μια σημαντική εξοικονόμηση κόστους από το γεγονός ότι θα έχουμε λιγότερους προϊσταμένους, οι οποίοι, όπως γνωρίζετε, αμείβονται περισσότερο με το επίδομα της θέσης ευθύνης, αλλά δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό. Δεν είναι εξοικονόμηση του κόστους το πιο σημαντικό, είναι ο εξορθολογισμός των δομών, ο οποίος για πρώτη φορά γίνεται οριζόντια στη δημόσια διοίκηση για όλα τα Υπουργεία με ένα κοινό σημείο αφετηρίας. Κύριε Υπουργέ, με μια εγκύκλειό σας πρόσφατα βάζετε τέλος στο καθεστώς των μετακινήσεων στο δημόσιο. Αναφέρομαι στις αποσπάσεις, στις μετατάξεις, ένα καθεστώς που πάντοτε δεν ήταν διαυγές. Πώς θα μετακινείται εφ' εξής ένας δημόσιος υπάλληλος? Καταρχάς, δεν βάζουμε ακόμα τέλος στο υφιστάμενο καθεστώς. Με εγκύκλειό μου ζήτησα από όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες να μας ενημερώσουν για όλες τις ειδικές διατάξεις οι οποίες διέπουν σήμερα το καθεστώς των μετατάξεων και των αποσπάσεων στη δημόσια διοίκηση. Το υφιστάμενο καθεστώς είναι ένα καθεστώς το οποίο είναι αδιαφανές. Στηρίζεται συχνά σε μια προσωπική συναλλαγή, με την καλή έννοια, του υπαλλήλου με τον φορέα προέλευσης και τον φορέα υποδοχής. Εμείς φιλοδοξούμε σε ένα χρόνο από τώρα, μέσα στο 2015, να έχουμε δημιουργήσει μια πραγματική αγορά εργασίας για το δημόσιο, όπου οι κενές θέσεις να προκυρήσονται με απόλυτη διαφάνεια, με μια ενιαία διαδικασία, χωρίς πολλές ειδικές και χαριστικές διατάξεις, και οι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι ενδιαφέρονται να τις διεκδικήσουν, να μπορούν να τις διεκδικούν επί ίσης όρης με όλους τους άλλους. Αυτό συμβαίνει σε ένα βαθμό
με το υφιστάμενο σύστημα, αλλά ο σκοπός μας είναι να χαρτογραφήσουμε όλο αυτό το εύρος των ειδικών διατάξεων. Κατά την εκτίμησή μου θα καταργήσουμε πάρα πολλές από αυτές για να πάμε επιτέλους σε μια ενιαία αγορά εργασίας για τις μετακινήσεις στο δημόσιο, αποσυνδεδεμένη αυτή η διαδικασία από το φόβο των απολύσεων. Διότι... Αυτή λοιπόν ήταν η παρουσίαση του νέου συστήματος επιλογής προϊσταμένων στο δημόσιο. Μένει να δούμε πώς και αν θα εφαρμοστεί. Στις περικοπές των συντάξεων πάμε τώρα, Όλγα. Σωστά, νέος πονοκέφαλος για το οικονομικό επιτελείο, καθώς μετά τις δικαστικές αποφάσεις για την επιστροφή των αναδρομικών στους εστόλους, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε αντισυνταγματικές τις περικοπές της συντάξης των δικαστικών λειτουργών μετά τον Αύγουστο του 2012. Η απόφαση για τις συντάξεις αναμένεται να δημοσιευτεί τον Οκτώβριο, οπότε και θα τεθεί το θέμα της αναδρομικής καταβολής των περικοπών στις συντάξεις των δικαστικών από το Υπουργείο Οικονομικών. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε ότι οι αναδρομικές περικοπές των συντάξεων των δικαστών είναι αντίθετες στη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας και στην συνταγματική διάταξη περί της ισότητας. Μάλιστα. Τώρα πάμε να δούμε την εκδίκαση μιας υπόθεσης δολοφονίας της 32χρονης Ευσταθίας Χαρατσή από τον αδερφό του συζύγου της τον Ιούλιο του 2013 στο στήρι Βιωτίας μπροστά στο τρίχρονο αγόρι της. Η δίκη ξεκίνησε με ένταση καθώς ο συνήγορος υπεράσπισης έφτασε το πρωί στο δικαστήριο ταυτόχρονα με δύο από τους υποψηφίους ενόρκους που λίγο αργότερα έτυχε να βρεθούν στη σύνθεση του δικαστηρίου. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Μέχρι εδώ όλη η οικογένειά μας και φίλοι και γνωστοί. Σήμερα είναι το μνημόσυνο της αδερφής μου, το επίσημο της αδερφής μας. Έχουμε έρθει να καταδικάσουμε το ανθρωπόμορφο τέρας όχι μόνο για την πράξη που έκανε, αλλά και για αυτό που έκανε στο 2,5 μόλις παιδί της. Ό,τι έγινε, έγινε μπροστά στα μάτια του παιδιού της. Θέλω η δικαιοσύνη να κάνει ό,τι είναι καλύτερο. Θεωρώ ότι το δικαστήριο θα απονείμει δικαιοσύνη, δηλαδή ισόβια στο κατηγορούμενο, για να δικαιωθούμε και εμείς σαν οικογένεια και να αναπαυθεί η ψυχή της αδερφής μας, Έφης. Ξανά από την αρχή υπάρχει πλέον πραγματογνωμοσύνη από ψυχιάτρους. Επειδή είναι σε εξέλιξη υπόθεση, δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό το σημείο. Εγώ έχω πει από την αρχή αυτής της συγκεκριμένης υπόθεσης που είναι μια τραγωδία σύγχρονη που αγγίζει τα όρια της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, εκτός από τον επίγειο άγγελο που χάθηκε την ατυχή Θανούσα, υπάρχουν δύο νέα παιδιά για τα οποία όλοι οι πρωταγωνιστές της δίκης, που είναι δύο οικογένειες που ενώνονται με αυτά τα δύο τα παιδιά, θα πρέπει να εξαντλήσουν όλη την υπομονή, να αποκτήσουν δύναμη από το Θεό και να δώσουν όλα τα αποθέματα αγάπης, διότι αυτά τα παιδιά πρέπει να μεγαλώσουν μέσα σε μια ατμόσφαιρα αγάπης και αμοιβαίας εμπιστοσύνης που πρέπει να προκύπτει από αγαθές σχέσεις των δύο οικογενειών. Πολύ φοβάμαι ότι έχουν τραυματιστεί αυτές οι σχέσεις και όσοι συμμετέχουμε και όσοι παίζουμε ρόλο σε αυτή τη δίκη πρέπει να συμβάλλουμε με την συμπεριφορά μας, με την σκέψη μας, με τη βοήθειά μας και την αγάπη μας, ώστε να ενώσουμε την κοινή προσπάθεια για το καλό αυτών των δύο παιδιών. Η δικονομία επιτάσσει όταν αναβάλλεται η εκδίκαση της υποθέσεως για τη διενέργεια ψυχιατροδικαστικής πραγματογνωμοσύνης, η οποία διατάχθη με την προηγούμενη απόφαση της 7ης Απριλίου του 2014, όλη η διαδικασία να γίνει από την αρχή. Δηλαδή να εξεταστούν όλοι οι μάρτυρες και να ενωθούν όλα τα έγγραφα τα οποία ανεγνώσαν και στην προηγούμενη δίκη. Τούτο διότι άλλαξε η σύνθεση του δικαστηρίου από τους ενόρκους αλλά και από τους δικαστές όταν αλλάζει. Πρέπει να γνωρίζουν όλη τη διαδικασία για να έχουν γνώμη για όλα. Δεν υπήρξε ένταση, υπήρξε δικονομικό για το δικαστικό σώμα απαράδεκτο. Προέκυψε κάτι το οποίο τουλάχιστον ήταν επιβεβλημένο από το συνήγορο υπεράσπισης πολιτικής αγωγής της οικογένειας της παθούσης να είχε ελέγξει κάτι το οποίο του το είπανε και μάλιστα με τρόπο απαράδεκτο. Κατά τη στιγμή που γινόταν η ορκοδοσία, δηλαδή που δινόταν ο όρκος των ενόρκων για τη συγκρότηση του μικτού όρκου του δικαστηρίου Καρπενησίου, η αδελφή της παθούσης πήγε στον συνήγορο υπεράσπισης πολιτικής αγωγής της οικογένειάς της και συνεχώς του έλεγε κάτι και μάλιστα σε έντονο ύφος και έγιναν κάποιες παρατηρήσεις. Ο συνήγορος μετά την δόση του όρκου έλαβε το λόγο και είπε ότι εγώ
είχα στο αυτοκίνητο το δικό μου μέσα τρεις ανθρώπους άλλους με τους οποίους συνομιλούσα, εκ των οποίων οι δύο κληρώθηκαν ένορκοι. Αντιλαμβάνεστε πως προέκυψε ένα πολύ σοβαρό θέμα αξιοπιστίας και του θεσμού των ένορκων αλλά και δική μου. Ζήτησε να εξεταστεί μάρτυρας και να βεβαιώσει αυτά αυτός που τα είπε και ενώ τα έλεγε η αδελφή τελικά κατέθεσε η μητέρα η οποία ανασκεύασε και είπε ότι με είδαν να κατεβαίνω και να έρχονται από πίσω μου τελικά οι κύριοι αυτοί, τους οποίους βεβαίως για να σας πω την αλήθεια δεν τους γνώριζα καθόλου. Εκείνο όμως το οποίο βγήκε από όλη τη διαδικασία και ήταν απαράδεκτο για το δικηγορικό σώμα, αυτό το τονίζω, είναι ότι φάνηκε πως εγώ σαν δικηγόρος έκανα ενέργειες για να έχω επαφές με το σύνολο των ενόρκων, διότι δεν μπορεί τους δύο, άρα προσέγγισε όποιους προσέγγισε, για να προετοιμάσω την κρίση τους και να προκαταλάβω την κρίση τους ως προς την έκδοση της αποφάσεως. Αυτό ήταν, πιστεύω, προσπάθεια χειραγώγησης της κρίσης των δύο ενόρκων, η οποία τώρα αντιλαμβάνεστε, με τη σπάθη πάνω από το κεφάλι τους, ότι ξέρεις, αυτούς τους είδαμε μαζί, έστω και έτσι όπως βγήκε, οι αρχαίοι λέγαν, φοβούτας διαβολάς καν ψευδισώσιν, τώρα τους δεσμεύουν ακόμα και αν μέσα βαθιά στη συνείδησή τους έχουν οποιαδήποτε θετική κρίση για τον κατηγόρο μου να φοβηθούν να την εκφράσουν, γιατί θα θεωρηθεί για αυτούς ότι μεροληπτούν. Αυτό επετεύθη. Θα μπορούσε ο συνάδελφος να ζητήσει εκείνη τη στιγμή διακοπή της δίκης. Προέκυψε, κύριε Πρόεδρε, κάτι, θέλω να το ελέγξω, να το ελέγξει και μετά να δημιουργήσει αυτό το θέμα, το οποίο πιστεύω ότι οδήγησε κυριολεκτικά στη χειραγώγηση της κρίσης αυτών των ενόρκων. Αλλά είμαι απόλυτα πεπισμένος και έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο θεσμό των ενόρκων. Πιστεύω ότι όλα στο τέλος θα κριθούν κατά τον όρκο που δώσαν οι δύο ένορκοι, ότι θα κρίνουν αμερόληπτα την υπόθεση αυτή. Ο κατηγορούμενος πάντως και πάλι παραδέχτηκε βέβαια, αλλά ζήτησε συγγνώμη και είπε ότι δεν είναι ο ίδιος. Δεν ήταν ο ίδιος εκείνη τη στιγμή. Την προηγούμενη φορά, την 7η Απριλίου του 2014, το Μητρόπολιτο το Δικαστήριο Καρπινησίου έκανε δεκτό το αίτημά μας μετά από μακρά διαδικασία αποδεικτική. Ξεκινήσαμε 9 το πρωί και 10 η ώρα το βράδυ. Απεφάσισε να αναβληθεί η υπόθεση για να διεξαχθεί ψυχιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη. Και λέω ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη από ιατροδικαστές του καταλόγου του Συμβουλίου Πλημελιωδικών. Αυτοί τον εξήτασαν. Το αποτέλεσμα θα προκύψει σε λίγο στην ακροβατική διαδικασία. Επιτρέψτε μου, δεν έχω δικαίωμα να αναφερθώ καθόλου σε αυτό το θέμα. Τώρα, τι είπε ο κατηγορούμενος σχετικά με τον τρόπο που τέλεσε στην πράξη του, ένα είναι βέβαιο. Σίγουρα δεν έχει φτάσει στο σημείο να συγχωρήσει τον εαυτό του για αυτό το οποίο έπραξε. Ο ίδιος δήλωσε και κατ' επανάληψη ότι δεν μπορεί να καταλάβει πως έγινε αυτό, πως έφτασε σε αυτή την πράξη, πως οθήθηκε και από τι οθήθηκε σε αυτή την πράξη και μάλιστα είπε, σαν δεν ξέρω αν το ακούσατε, δεν μπορώ να καταλάβω, δεν ήμουνα εγώ. Έχει τεράστιο ενδιαφέρον η συγκεκριμένη δίκη με την έννοια ότι πρόκειται για ένα έγκλημα που είναι έντονο έγκλημα, έχει μια απήχηση αρνητική στην κοινωνία και όπως είναι γνωστό οι δικαστικές αποφάσεις εκδίδονται στο όνομα του ελληνικού λαού υπό την έννοια ότι θα πρέπει να συμβαδίζουν και να ικανοποιούν το περιδικαίο αίσθημα. Υπό την έννοια αυτή η απόφαση που θα εκδοθεί είμαι βέβαιος ότι θα συμβαδίζει με τις κοινές αντιλήψεις. Είναι σαφές ότι το έγκλημα είναι έγκλημα ερωτικού πάθους. Αυτά τα εγκλήματα τα διαπράττουν άτομα με πυρπολημένη συνείδηση και με χειραγωγημένη σκέψη από έναν επιθετικό μονοειδεασμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτά τα άτομα είναι υπεράνω υποψίας όταν διαπράττουν το έγκλημα λίγα λεπτά πριν την τέλεση του εγκλήματος. Χαρακτηρίζονται από πρωτοφανή σκληρότητα και απίστευτη βιαιότητα. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο δράστης επιφέρει πλήγματα ακόμα και όταν το θύμα έχει εκπνεύσει. Και αυτό είναι όμορο με την ομολογία του κατηγορουμένου, που στην απολογία του υπάρχει η φράση ότι δεν μπορούσε να σταματήσει. Αυτά τα εγκλήματα είναι ερωτικού πάθους και φανερώνουν εκδίκηση υπό την έννοια ότι ο δράστης αντιδρά με πληγωμένο εγωισμό και με μια ατομική απόρριψη. Υποστηρίζουμε στο πλαίσιο αυτό, σε αυτή τη συγκεκριμένη δίκη, ότι υπήρχε ένα μονομερές αίσθημα, ένας ανεκπλήρωτος, ένας ατελής έρωτας του κατηγορουμένου για την ύφη του, οριοθετημένος όμως μέσα στο πλαίσιο που να μην παραβιάζει τις κοινωνικές συμβάσεις. Δεν γνωρίζουμε πολλές φορές στις ποινικές δίκες και σε αυτά τα εγκλήματα ποια είναι η ζωή του μυαλού του κατηγορουμένου,
ποια είναι η εσωτερική του ζωή. Πολλές φορές υπάρχει ένα μείγμα, διαμορφώνεται και διαπλάσσεται μια τέτοια ψυχοσύνθεση του κατηγορούμενου που μπορεί να είναι τόσο εκρηκτικό και έφλεκτο το υλικό ώστε από εκδίκηση να οδηγηθεί σε ένα απέσιο έγκλημα, σε ένα αποτροπιαστικό έγκλημα όπως είναι το έγκλημα που δικάζουμε. Με την έννοια αυτή ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος και ο κάθε κατηγορούμενος, αλλά κυρίως εδώ και προηγόντως, είχε μέσα του μια εσωτερική καταβαράθρωση από γεγονότα προσωπικά του, είχε εισπράξει πολλές απορρίψεις, πολλές διαψεύσεις, πολλές ματαιώσεις, πολλές απώλειες, έζησε πολλά πένθη σε προσωπικό επίπεδο, διότι είχε αναγάγει την ύφη του σε ένα πρότυπο, γυναικείο πρότυπο, το οποίο ήθελε οπωσδήποτε με βάση αυτό να βρει κάποια σύντροφο στη ζωή του, στη ηλικία των 40 ετών. Δεν ξεπέρασε αυτό το πρότυπο, εισέπραξε απόρριψη, διότι η νύφη του πλέον δεν του άνοιγε την πόρτα και διέκοψε την επικοινωνία, δηλαδή έχουμε μια διακοπή μιας προηγούμενης κατάστασης και αυτό πυροδότησε τις εξελίξεις. Είναι έγκλημα εκδίκησης. Έγκλημα ερωτικού πάθους, λοιπόν, το χαρακτήρισαν οι δικηγόροι. Μένει να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη και η τιμιγορία του δικαστηρίου. Σε αυτό το σημείο θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς μείνετε μαζί μας, γιατί σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με νέα από την Εθνική Ελλάδος. Findforme.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Γεια σας, με λένε Δήμητρα και σας καλωσορίζω στο Findforme, στην πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας? Κάντε εγγραφή τώρα και εκμεταλλευτείτε τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Κατασκευάστε την ιστοσελίδα σας. Διαφημιστείτε στη νέα μας ιντερνετική εκπομπή. Κεντρήστε το ενδιαφέρον του καταναλωτή τόσο φθηνά όσο πουθενά. Ακόμα το σκέφτεστε? Δεν νομίζω. Η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πάμε τώρα στο Μουντιάλ. Σήμερα στις 11 αναμένεται ο αγώνας της εθνικής μας ομάδας με την ακτή Ελεφαντοστού. Την βεβαιότητά του ότι από την Ελλάδα εξαρτάται η πρόκριση στην φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εξέφρασε ο Παναγιώτης Ταχτσίδης. Μιλώντας στο κανάλι της εθνικής ομάδας, επεσήμανε πως είναι στο χέρι της Ελλάδας η νίκη επί της ακτής Ελεφαντοστού. Πάμε να δούμε τι δήλωσε. Είναι μια όμορφη εμπειρία. Αποκτώ σίγουρα πολλές εμπειρίες στο να βλέπω σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση πώς είναι και πώς συμπεριφέρονται. Είναι ένα όμορφο όνειρο που το ζω στην πραγματικότητα και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό.
Σίγουρα έχω κερδίσει και μόνο που βρίσκομαι εδώ πέρα σε αυτή την ομάδα. Δεν ήταν εύκολο. Το ότι κερδίζουμε συνέχεια στην καθημερινότητά μας και ειδικά σε αυτή τη μεγάλη διοργάνωση. Η συγκέντρωση είναι πάνω απ' όλα σε αυτά τα παιχνίδια, από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι το τελευταίο. Ο στόχος δεν είναι πολύ δύσκολος, από εμάς εξαρτάται. Πιστεύω αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι αυτό που κάνουμε πάντα. Πάθος και θέληση και όλα τα άλλα θα έρθουν. Είμαι σίγουρος ότι αν εμείς εμφανιστούμε όπως πρέπει με το πάθος που είχαμε στο τελευταίο παιχνίδι και τη συγκέντρωση, θα καταφέρουμε να πάρουμε την πρόκριση. Ξέρουμε ότι για μας το μόνο αποτέλεσμα που μπορούμε να έχουμε είναι νίκη. Οπότε είμαστε συγκεντρωμένοι, να είμαστε ακόμα πιο παθιασμένοι και ξέρουμε ότι θα τα δώσουμε όλα για να καταφέρουμε να πάρουμε την νίκη. Καλή επιτυχία λοιπόν στην εθνική μας ομάδα. Μακάρι να φέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Το Μουντιάλ όμως όλα φαίνεται ότι έχει γίνει αφορμή και για νέες ιδέες. Ναι, νέες καινοτομίες. Μπορεί το Μουντιάλ να έχει εκατομμύρια φανατικούς οπαδούς, ωστόσο άλλους τόσους έχει και η γνωστή τηλεοπτική σειρά Game of Thrones. Έτσι λοιπόν, κάποιοι που λατρεύουν και τα δύο δημιούργησαν ένα μοναδικό βίντεο με διάσημους ποδοσφαιριστές να αγωνίζονται υπό τη σημαία των γνωστών οίκων της σειράς με στόχο τον σιδηρούν θρόνο παύλα τρόπαιο του Μουντιάλ. Ας απολαύσουμε λοιπόν αυτό το καινοτόμο βίντεο. Θα παραμείνουμε όμως ακόμα στον χώρο του ποδοσφαίρου, γιατί θα δούμε μια μπάλα που ταξίδεψε στην Ελλάδα αλλά και όλον τον κόσμο περίπου για 2 χρόνια στα πόδια του Γιγιόν Μπλανσέ. Ο Γάλλος λοιπόν, που γυρίζει μίνι ταινίες στις εντυπωσιακές ιδέες που κατεβάζει, λατρεύει το ποδόσφαιρο και όπως θα διαπιστώσετε κι εσείς, έχει πολύ καλή τεχνική με την μπάλα. Το ταξίδι του σε όλον τον κόσμο κράτησε 2 χρόνια και ανάμεσα στους προορισμούς του ήταν και η Ελλάδα, την οποία γύρισε σχεδόν όλη, κάνοντας εκπληκτικά κολπάκια με τη στρογγυλή θεά. Εκτός από τη χώρα μας, ο Γιγιόν Μπλανσέ ταξίδεψε επίσης στη ΣΥΠΑ, τον Καναδά, το Μαρόκο, τη Γαλλία και άλλες χώρες, καταφέροντας να έχει έτοιμο το βίντεο στην μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου, που δεν είναι άλλη από αυτή του Μουντιάλ. Don't you feel like fooling around? Let's shower on the cloud. Let's make love under the sky. Oh, what a high. You play y'all to lay low for a couple days off, to take the time to live and be who we are. Day is what you make it and what you recall. Nothing big enough to come tear us apart. À toute hésité, recherchons 2 suspects, homme blanc, pull orange et un ballon. Yeah, things come and they go, but you just can't predict what awaits tomorrow. Yeah, like a message in a bottle saying I shouldn't have let you go. Oh, oh. So you bounce back, cause life is what you make it. You gotta make a move, cause you gotta get your ticket. Let's kick it together, girl, are you with it? Why don't we just take a little bit of time to free my soul?
I'm away from home. Let's go. We like to take this time to thank all the people. The people you never get to see or hear about who make it all possible. Right. Thank y'all. What's a man in a black suit without a woman in a white dress? What's spring without violets? Some things are just priceless. Guess that's just what life is all about when you shut down all the vices. A new life opens up sixes on your dice. True friends showing up for we're united. Ain't it good to know you are not alone, brothers and sisters? I hear ya. Ain't nothing like a beautiful day when you have someone to share it with. Ain't nothing like a good day, a very good day when you have someone to celebrate it with. And get loud and well out. Time for yourself, people. The world is yours. The world is mine. Yeah. Watch out. That bounce. Έτσι λοιπόν γυρίζει μια μπάλα όλο τον πλανήτη και ας αφήσουμε τώρα τον ενθουσιασμό του Μουντιάλ να πάμε να δούμε τις εξελίξεις στην Ευρώπη. Ξεκινάμε λοιπόν. Σε πρώτο πλάνο παραμένει η ρωσοκρανική κρίση και η απόφαση της ρωσικής εταιρείας Gazprom να κλείσει τη στρόφιγγα του φυσικού αερίου. Ενώ ταυτόχρονα απασχολούν θέματα όπως η συμφωνία της διατελετικής συνεργασίας, ο σχηματισμός ομάδων μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και οι διαπραγματεύσεις για τον επόμενο πρόεδρο της Κομισιόν. Όλα αυτά θα δούμε και περισσότερες πληροφορίες μέσα από το επόμενο βίντεο του Euronews. Καλημέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στο Europe Weekly για μια ανασκόπηση στα γεγονότα της εβδομάδας που πέρασε στην Ευρώπη. Δεν περνάει ούτε μια εβδομάδα χωρίς τουλάχιστον ένα επεισόδιο της ρωσοκρανικής κρίσης να κάνει την Ευρώπη να τρέμει. Παρά τις προσπάθειες προσέγγισης ανάμεσα στους προέδρους της Ρωσίας και της Ουκρανίας, η κατάσταση παραμένει εκρηκτική. Οι συγκρούσεις είχαν αφήσει εκατοντάδες νεκρούς από τα μέσα Απριλίου. Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει ανησυχία για την απόφαση της Gazprom να κλείσει τη βαλβίδα του φυσικού αερίου. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν πελάτες όπως οι Βαλτικές χώρες ή η Φινλανδία που είναι απόλυτα εξαρτημένες από το Ρώσο προμηθευτή. Η Ευρώπη μπορεί να αντιμετωπίσει ελλείψεις φυσικού αερίου τον χειμώνα, υποστήριξε ο Επίτροπος Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δήλωση ήρθε μετά την κατάρρευση των συνομιλιών μεταξύ Κιέβου και Μόσχας σχετικά με το ουκρανικό χρέος. Από την Βιέννη, ο Γκίντερ Έντιγκερ δήλωσε πως για την Ουκρανία έφτασε η ώρα των δύσκολων αποφάσεων. «Δεν θα υπάρξουν προβλήματα τις επόμενες εβδομάδες. Έχουμε λάβει μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου. Η Ουκρανία πρέπει να αποφασίσει αν θα προπληρώσει το αέριο, που όμως θα είναι πολύ ακριβό, ή αν θα χρησιμοποιήσει τα αποθέματα που διαθέτει. Και εμείς στην Ευρώπη χρειαζόμαστε σημαντικά αποθέματα για το χειμώνα που έρχεται». Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητεί από την Ουκρανία να ενισχύσει τα αποθέματα φυσικού αερίου και από 13,5 δισεκατομμύρια να φτάσει τα 20 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Οι ηγέτες των 28 θα συναντηθούν στο Βέλγιο την Πέμπτη για να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους. Πιο συγκεκριμένα, θα εξετάσουν πώς μπορεί η Ευρώπη να απογαλακτιστεί από το ρωσικό φυσικό αέριο και πώς μπορεί να βοηθήσει το Κίεβο. Στο αμέσως επόμενο διάστημα πρέπει να αναπτύξουμε υποδομές και να διαχειριστούμε τα αποθέματα που έχουμε, ώστε να ανταποκριθούμε στην αυξημένη ζήτηση. Πρέπει να αναπροσαρμόσουμε την στρατηγική μας, ειδικά τώρα που βρισκόμαστε σε περίοδο μειωμένης παραγωγής και ενώ η ουκρανική κρίση βρίσκεται σε εξέλιξη. Με ανακοίνωσή της, η Gazprom ξεκαθάρισε πως οι Ευρωπαίοι πελάτες της δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Η Ουκρανία έχει δεσμευθεί πως δεν θα εμποδίσει την διέλευση ρωσικού φυσικού αερίου από το έδαφος της προς τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η συμφωνία για την Ατλαντική Συνεργασία βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια συμφωνία που πρέπει να εξυπηρετήσει την απελευθέρωση του εμπορίου και προκαλεί πολλές αντιδράσεις. Από την ευρωπαϊκή πλευρά, οι επικριτές της προειδοποιούν για ένα κύμα μεταλλαγμένων και κρέατος γεμάτου αντιβιωτικά. Οπότε αυτή την εβδομάδα ο Αμερικανός γραμματέας για τη Γεωργία, Τόμ Βίλσακ, βρέθηκε στις Βρυξέλλες. Μιλήσαμε μαζί του και του ζητήσαμε απαντήσεις και τις διασταυρώσαμε με αυτές του Ευρωβουλευτή των Πρασίνων, Γιάννη Ξαντό, που αντιτίθεται στη συμφωνία. Υπάρχει μια πολύ ισχυρή εμπορική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πραγματικά από τους πιο στενούς εμπορικούς μας εταίρους όσον αφορά τη Γεωργία και σίγουρα η Αμερικανική αγορά είναι μια πολύ σημαντική αγορά για την Ευρώπη. Οπότε θέλουμε να τη διατηρήσουμε, να την αυξήσουμε και να την επεκτείνουμε. Αν στις Ηνωμένες Πολιτείες μια μέση γεωργική φάρμα αντιστοιχεί σε 170 εκτάρια, στην Ευρώπη αντιστοιχεί σε μόλις 13. Στις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιούν μεταλλαγμένα, επιταχυντές ανάπτυξης, δεν νοιάζονται για την καλή διαβίωση των ζώων, ενώ στην Ευρώπη ασχολούμαστε με τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων, τις συνθήκες παραγωγής, το περιβάλλον και την υγεία των καταναλωτών. Έχουμε καταναλωτές όλων των ειδών στις Ηνωμένες Πολιτείες και υπάρχει μια ποικιλία διαφορετικών επιλογών στα μανάβικα όπως πρέπει. Και έχουμε δει την επέκταση της αγοράς οργανικών προϊόντων στην Αμερική, αλλά βλέπουμε επίσης και σημαντικά συμβατικά τρόφιμα στα καταστήματα. Ο τρόπος διαχείρισης αυτών των θεμάτων δεν έγινε στη χάραξη μιας γραμμής, λέγοντας αυτά μπαίνουν εκεί να μένουν εκτός. Το θέμα είναι να πούμε ότι εμπιστευόμαστε τους καταναλωτές μας ότι κάνουν σωστές επιλογές. Η αγορά συνήθως επιλέγει σωστά. Βλέπετε ότι υπάρχει ένα τεράστιο κοινωνικό άγχος και οι καταναλωτές που έχουν τα λιγότερα μέσα είναι εκείνοι που θα εκτεθούν περισσότερο στους κινδύνους που δεν θέλουμε. Υπερασπιζόμαστε την ιδέα ότι δεν θέλουμε κρέας με ορμόνες, πουλερικά πλημμένα σε χλώριο, δεν θέλουμε μεταλλαγμένα, θέλουμε να σεβαστούμε την αρχή της πρόληψης. Αυτός είναι ένας αγώνας των Ηνωμένων Πολιτειών ώστε να μας κάνει να παραδώσουμε όλες τις αντιστάσεις μας όσον αφορά την κατανάλωση. Και πάλι αυτό είναι που θέλουμε από τη διατροφή μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για το περιβάλλον μας, για την υγεία μας. Κοιτάξτε, δεν πρόκειται για υποβάθμιση, αλλά για διατήρηση και για να διασφαλίσουμε ότι τα επίπεδα είναι υψηλά, αλλά είναι επίσης και συνεπή και επιστημονικά τεκμηριωμένα. Είναι σημαντικό, πιστεύω, για τους λαούς να κατανοήσουν ότι δεν έρχομαι εδώ για να σας εκθέσω σε μη ασφαλή τρόφιμα. Είναι μια κατάσταση όπου η Αρχή Ευρωπαϊκής Διατροφικής Ασφάλειας μπορεί να εγκρίνει ένα συγκεκριμένο προϊόν. Και αν το κάνει, οι Ευρωπαίοι ειδικοί δηλαδή να ξεκαθαρίσουν ότι δεν τίθεται θέμα διατροφικής επικινδυνότητας, τότε οι καταναλωτές πρέπει να επιλέξουν. Υπάρχει μια κοινή γλώσσα και αυτή είναι η επιστήμη. Τι μας λέει η επιστήμη? Υπάρχει κάποιος κίνδυνος? Εάν υπάρχει, τότε υπάρχει και πρόβλημα. Εάν δεν υπάρχει κίνδυνος, τότε τουλάχιστον καταναλωτές και παραγωγοί θα μπορούν να επιλέξουν. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τη στιγμή που η διοίκηση θεωρεί ότι το προϊόν είναι κατάλληλο για κατανάλωση, δεν παρατηρεί τον τρόπο με τον οποίο παράγεται. Αλλά για να αποσύρουν ένα προϊόν πρέπει να είναι 100% σίγουρο ότι υπάρχει κίνδυνος. Στην Ευρώπη θεωρούμε ότι όταν υπάρχει ένας βαθμός κινδύνου, όχι 100%, και δεν υπάρχει οικονομικός ή κοινωνικός λόγος για να ρισκάρουμε, προτιμούμε να μην το διακινδυνεύσουμε. Η αντιπαράθεση λοιπόν των δύο μοντέλων θα οδηγήσει σε ένα συμβιβασμό που θα είναι ίσως κάτι μεταξύ των δύο θέσεων, του αμερικανικού ρίσκου που ευνοεί τις επιχειρήσεις και του ευρωπαϊκού ρίσκου με την αρχή της πρόληψης που στρέφεται περισσότερο υπέρ των πολιτών, της υγείας και του περιβάλλοντος. Και αυτό σημαίνει μια μείωση της προστασίας των καταναλωτών στην Ευρώπη. Le risque européen avec le principe de précaution qui est plus tourné vers les citoyens, la santé, l'environnement, et que donc ça veut dire une réduction de la protection en Europe des consommateurs. Ένα μήνα μετά τις εκλογές, κάτι κινείται στις ευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες. Αυτή την εβδομάδα είχαμε αποστασίες, διαμαρτυρίες αλλά και συμμαχίες. Και στο μέτωπο των αντιευρωπαϊστών υπάρχει μεγαλύτερη κινητικότητα. Περισσότερα στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ο επικεφαλής του κόμματος της ανεξαρτησίας του Ηνωμένου Βασιλείου κατάφερε να δημιουργήσει ομάδα στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό σημαίνει ότι το κόμμα του θα έχει πρόσβαση σε μεγαλύτερη χρηματοδότηση και θα αποκτήσει μεγαλύτερη επιρροή στην Ολομέλεια. Ο Φάρατς κατέληξε σε συμφωνία με το κίνημα των Πέντε Αστέρων του Ιταλού Μπέπε Γκρίλο. Το Ευρωσκεπτικιστικό Κόμμα της Ευρωπαϊκής Ελευθερίας και Δημοκρατίας έχει πλέον 48 ευρωβουλευτές από 7 διαφορετικά κράτη-μέλη. Στην ομάδα εντάχθηκε και μία αποστάτης του Γαλλικού Εθνικού Μετώπου. Η Ζωέλ Μπερζερόν κλήθηκε να παραιτηθεί μετά από δήλωσή της ότι οι μετανάστες θα πρέπει να έχουν δικαίωμα ψήφου.
αρνήθηκε και τώρα είναι ανεξάρτητη. Η Μαρίν Λεπέν συνεχίζει τις προσπάθειες για το σχηματισμό της δικής της συμμαχίας με τον Ολλανδό Γκέρτ Βίλντερς. Η ηγέτης του Εθνικού Μετώπου συζητά και με τον Πολωνό Γιάννους Κορνίκε για ενδεχόμενη ένταξη του νέου δεξιού κόμματος στην ομάδα. Μια ευρωομάδα πρέπει να έχει τουλάχιστον 25 ευρωβουλευτές από τουλάχιστον 7 διαφορετικές χώρες. Η πρώτη ολομέλεια του νέου Ευρωκοινοβουλίου θα συγκληθεί την 1η Ιουλίου στο Στρασβούργο. Μετά από εβδομάδες διαπραγματεύσεων για τον μελλοντικό πρόεδρο της Κομισιόν, θα υπάρξει κάποια ανακοίνωση την επόμενη Παρασκευή. Πολλοί ελπίζουν. Ανάμεσα σε αυτούς και ο Γερμανός Μάρτιν Σούλτς, πρώην υποψήφιος των Σοσιαλιστών για τη θέση. Επικεφαλής της Ευρωομάδας των Σοσιαλδημοκρατών εξελέγει ο Μάρτιν Σούλτς και θα παραμείνει σε αυτή τη θέση για μερικές εβδομάδες. Αυτό σημαίνει ότι θα συμμετάσχει στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο για τις κορυφές θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν δεν έχουμε μία πρόταση από το Συμβούλιο, τότε θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε για την Κομισιόν μόνο το φθινόπωρο, γιατί το Κοινοβούλιο δεν μπορεί να ψηφίσει τον Ιούλιο. Οπότε η πιο κοντινή πιθανότητα είναι το Σεπτέμβριο. Αυτό σημαίνει ότι η νέα Επιτροπή δεν θα είναι έτοιμη την 1η Νοεμβρίου. Αλλά το Συμβούλιο το γνωρίζει πολύ καλά αυτό και γι' αυτό πιστεύω ότι πρέπει να περιμένουμε μία απόφαση την επόμενη εβδομάδα. Ο Σούλτς επανέλαβε ότι στηρίζει τον Ζαν-Κλοντ Γιούγκερ για την Προεδρία της Κομισιόν. Ο Γιούγκερ πιθανότατα θα έχει και τη στήριξη των φιλελευθέρων, επικεφαλής των οποίων ορίστηκε ο Γκι Βέρχοφστάντ. Θέλω να είμαι μέρος της διαδικασίας για τα διαφορετικά πόστα και τελικά θέλω να είμαι εκεί όπου θα μπορώ να φέρω την επιρροή της σοσιαλδημοκρατίας. Η ολομέλεια του νέου Ευρωκοινοβουλίου θα συγκληθεί σε 2 εβδομάδες στο Στρασβούργο. Η ψηφοφορία για τις κορυφαίες θέσεις των ευρωπαϊκών οργάνων δεν αναμένεται πριν από τα μέσα Ιουλίου. Αυτές ήταν λοιπόν και οι εξελίξεις στην Ευρώπη. Πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι γιατί ακολουθούν πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε απουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλλίγραμμη εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Γεια σας, με λένε Δήμητρα και σας καλωσορίζω στο Find4me, στην πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας? Κάντε εγγραφή τώρα και εκμεταλλευτείτε τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Κατασκευάστε την ιστοσελίδα σας. Διαφημιστείτε στη νέα μας ιντερνετική εκπομπή. Κεντρήστε το ενδιαφέρον του καταναλωτή τόσο φτηνά όσο πουθενά. Ακόμα το σκέφτεστε? Δεν νομίζω. Η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας και πάμε τώρα να αλλάξουμε εντελώς κλίμα. Εν ώψη των καλοκαιρινών διακοπών και εξορμήσεων, ένα είναι το φλέγον ζήτημα που απασχολεί τις γυναίκες: η επιλογή του φετινού μαγιό. Αδιαμφισβήτητα, αποτελεί μία από τις πιο κρίσιμες αγορές, μιας και σαν σύμβολο του καλοκαιριού, είναι το πιο αποκαλυπτικό ρούχο της γυναικείας γκαρδαρόμπας. Ως μέσο που αντικατοπτρίζει το στυλ των θηλυκών στις πλας, θα πρέπει η επιλογή του να γίνει με σοφά κριτήρια, αισθητικά και πρακτικά.
Τα κορίτσια της Victoria's Secret βρέθηκαν στο Saint-Tropez για την καλοκαιρινή συλλογή με μαγιό στην τελευταία λέξη της μόδας. Καμία γυναίκα δεν έχει φυσικά μόνο ένα μαγιό. Μαύρα, πολύχρωμα, με floral prints, ριγέ, με παγέτες. Οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Για αρχή, οι ειδικοί προτείνουν σκούρες αποχρώσεις για τις πρώτες εμφανίσεις και αργότερα τα printed και τα πολύχρωμα. Όσο για το αν πρέπει να φορέσετε μπικίνι ή ολόσωμο, θα πρέπει αρχικά να ξεκαθαρίσουμε, σύμφωνα πάντα με τους στυλίστες, ότι και τα δύο είναι σεξι. Ένα ολόσωμο μπορεί να είναι ακόμα πιο αποκαλυπτικό και ανάλογα με τη γραμμή που έχει, μπορεί να κολακεύει. Επίσης, φέτος είναι και πάλι στη μόδα τα ψηλόμεσα μπικίνι, που μας θυμίζουν pin-up girls. Επιλέξτε τα για τις πιο ρετρό εμφανίσεις σας. Επιστρέφουμε λοιπόν τώρα από αυτή την καλοκαιρινή γυναικεία δροσιά και πάμε στο Μιλάνο και την εβδομάδα ανδρικής αυτή τη φορά μόδας. Η Ντονατέλα Βερσάτσε παρουσίασε τη νέα κολεξιόν με στοιχεία από την αρχαία Ρώμη, χρώματα από την Καραϊβική και ατμόσφαιρα από τους δρόμους της Κούβας. Πάμε να δούμε το βίντεο. Μετά το Λονδίνο είναι η σειρά του Μιλάνου να πάρει τη σκυτάλη στην ανδρική μόδα και να παρουσιάσει οτιδήποτε καινούριο ετοιμάζεται για την άνοιξη για το καλοκαίρι του 2015. Πρώτη και καλύτερη η Ντονατέλα Βερσάτσε. Αναρωτήθηκε πού γίνεται το πάρτι. Αυτή ήταν η πηγή έμπνευσής της για τη νέα κολεξιόν που είχε στοιχεία ακόμη και από την αρχαία Ρώμη. Τα χρώματα της Καραϊβικής αλλά και η ατμόσφαιρα των δρόμων της Κούβας συνόδευσαν τα νέα ρούχα του γνωστού Ιταλικού οίκου που θέλει να μας δώσει τη δική του εκδοχή για την καλοπέραση και τα ξέφρενα πάρτι. Ο Τζον Ρίτσμον λάτρευε πάντα τη ροκ μουσική, την οποία μετουσίωνε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο στις δημιουργίες του. Οι νέες ανοιξιάτικες και καλοκαιρινές δημιουργίες του σχεδιαστή από το Μάντσεστερ ήταν έξυπνες, λιτές και χαρακτηρίζονταν για άλλη μια φορά από τη μονοχρωμία, αλλά και το άσπρο μαύρο που είναι το σήμα κατά τεφέν του οίκου μόδας. Αθλητικό και casual ντύσιμο με προέλευση το μπάσκετ και το baseball, καθώς και βερμούδες και σακάκια blazer ήταν τα βασικά ρούχα που παρέλασαν αυτή τη φορά από την πασαρέλα του Μιλάνου. Η κολεξιόν της Άντζελα Μισόνι άθλησε την έμπνευσή της από μια μίξη των πολιτισμών της Νοτιού Ευρώπης αλλά και της Βορείου Αφρικής. Η χρωματική της παλέτα ήταν ιδιαίτερα έντονη αυτή τη φορά και προερχόταν κατευθείαν από τα σουκ, τις παραδοσιακές δηλαδή αραβικές αγορές. Κάζουαλ και χαλαρά ενδύματα αποτελούσαν τον κορμό της φετινής σειράς ρούχων που κέρδισαν για άλλη μια φορά τα θετικά σχόλια του κοινού. Ο Ντομένικο Ντόλσε και ο Στέφανο Καμπάνα από το γνωστό μας οίκο Ντόλσε και Καμπάνα έστρεψαν για άλλη μια φορά την προσοχή τους στην αγαπημένη τους σικέλια. Αυτή τη φορά τα είδαν όλα κόκκινα, καθώς η περίοδος από την οποία εμπνεύστηκαν ήταν η ισπανική κατοχή του Ιταλικού νησιού. Παρόλο που οι ταυρομαχίες δεν έφτασαν ποτέ στη σικέλια, δεν έλειψαν τα ρούχα και οι ενδυματολογικές λεπτομέρειες από το συγκεκριμένο θέαμα, όπως και οι μπαρόκ αναφορές που ενσωματώθηκαν εξαιρετικά στη νέα σειρά που προορίζεται για την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2015. Χρώματα και αρώματα λοιπόν από το Μιλάνο. Αλλάζουμε όμως τώρα θέμα και πάμε να δούμε ένα μικρό σκύλο. Ένας μικρός σκύλος λοιπόν, Τζακ Ρέσελ, προσπαθεί να μάθει τη μικρή του φίλη να μπουσουλάει και σαρώνει το YouTube. Ο Μπάντι είναι Μπάντι όνομα και πράγμα. Είναι τέτοιο το ενδιαφέρον του που όταν καταλαβαίνει πως με το να τη σπρώχνει με τη μουσούδα του δεν καταφέρνει τίποτα, τότε ξεκινά να μπουσουλά κι αυτός, ώστε η μικρή να μάθει να μπουσουλάει και εκείνη, βλέποντάς τον. Στην τεχνολογία τώρα, Όλγα.
Περνάμε στην τεχνολογία. Φρέσκα λοιπόν λαχανικά φτιάχνουν οι επιστήμονες, αν και κατεψυγμένα. Μια νέα μέθοδος ψήξης λαχανικών και φρούτων που κρατούν τα κύτταρα ζωντανά προτείνουν οι Σουηδοί ερευνητές στο Πανεπιστήμιο του Λουντ. Με τη νέα ανακάλυψη, το σπανάκι αλλά και οι φράουλες έχουν την ίδια γεύση με την ίδια ημέρα που τα βγάλαμε από το χώμα, ακόμα κι αν τα καταναλώσαμε αρκετές μέρες μετά. Περισσότερες λεπτομέρειες στο επόμενο βίντεο. Science. Μια νέα μέθοδο ψήξης λαχανικών και φρούτων που κρατούν τα κύτταρα ζωντανά προτείνουν Σουηδοί ερευνητές στο Πανεπιστήμιο της Λούντ. Με τη νέα ανακάλυψη, το σπανάκι αλλά και οι φράουλες έχουν την ίδια γεύση με την ημέρα που τα βγάλαμε από το χώμα, ακόμη και αν τα καταναλώσουμε αρκετές μέρες μετά. Το μυστικό βρίσκεται στην τριαλόζη, μια φυσική ουσία που υπάρχει στη μαγιά, στους μύκητες και στα χόρτα, δίνοντάς τους το πλεονέκτημα να επιβιώνουν από τους κρύους χειμώνες πολύ καλύτερα από τα φυτά και τα λαχανικά. Η τριαλόζη σώζει τα κύτταρα από την καταστροφή, ενώ το φυτό παγώνει και κρυσταλλοποιείται. Τα λαχανικά τοποθετούνται αρχικά σε ένα μηχάνημα όπου αφαιρεί το αέρας από τους ιστούς του λαχανικού. Μετά εγχέεται νερό με τριαλόζη στα λαχανικά ώστε να αντικατασταθεί ο αέρας. Στη συνέχεια ένας μικρός ηλεκτρικός παλμός στέλνεται στην εξωτερική μεμβράνη για να υπάρξει προστασία από το κρύο. Χρησιμοποιούμε τους ηλεκτρικούς παλμούς γιατί ανοίγουν τους σπόρους στα κύτταρα. Αυτοί οι πόροι λειτουργούν ως πύλες που επιτρέπουν στη λύση που έχουμε βρει να λειτουργήσει και στο εσωτερικό του λαχανικού. Τα συγκεκριμένα λαχανικά αποθηκεύονται στη συνέχεια στην κατάψυξη. Όταν τα ξεπαγώσουμε, οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι διατηρούν την αρχική τους γεύση και φρεσκάδα, σαν να τα κόψαμε μόλις από το χωράφι. Μέχρι στιγμής τα τεστ έχουν αποδείξει ότι η μέθοδος αυτή είναι αποδοτική σε προϊόντα που έχουμε στην κατάψυξή μας για έναν ολόκληρο μήνα. Το βασικό στοιχείο της συγκεκριμένης μεθόδου είναι ότι κρατάμε τα κύτταρα ζωντανά μετά την απόψυξη. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα φρέσκα χαρακτηριστικά του προϊόντος παραμένουν ανέπαφα. Ο καταναλωτής δεν θα μπορέσει πιθανώς να αντιληφθεί ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα φρέσκα και στα δικά μας λαχανικά. Η ερευνητική ομάδα από το Σουηδικό Πανεπιστήμιο της Λουντ υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη επιστημονική μέθοδος θα επιτρέψει στους αγρότες να παγώνουν τα προϊόντα που έχουν προσπόληση όλη τη χρονιά, προσφέροντας τραγανά, γευστικά, προκατεψυγμένα σαλατικά για παράδειγμα, όταν αυτοί θέλουν. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτές οι καινοτομίες για να διευκολύνουν τη ζωή μας, Όλγα. Σωστά. Το επόμενο θέμα. Θα πάμε στην Ιταλία τώρα από τη Σουηδία, όπου παρουσιάστηκε η μία και κυριολεκτικά μοναδική Ferrari 12 TRS. Σχεδιάστηκε λοιπόν και κατασκευάστηκε έπειτα από παραγγελία πελάτη. Παρήχθηκε σε μία μονάδα και είναι ένα από τα πιο ακριβά αυτοκίνητα της ιταλικής μάρκας. Πρόκειται η συγκεκριμένη Ferrari, κόστησε στον ιδιοκτήτη της περισσότερο από 3.100.000 ευρώ. Βασίζεται στην κλασική Ferrari, αλλά υιοθετεί πολλά στοιχεία από άλλα μοντέλα, με την εμφάνιση να είναι πιο δυναμική και ιδιαίτερη. Διαθέτει τάργα αεροφή, ενώ από το εσωτερικό έχουν αφορηθεί σχεδόν τα πάντα, από το ηχοσύστημα έως τα ηλεκτρικά παράθυρα, τα πατάγια, τον κλιματισμό και το ντουλάπι του συναδηγού. Στη θέση τους έχουν τοποθετηθεί μαύρα μάδια κοσμητικά και επενδύσεις από δέρμα αλκαντάρα. Όσο για το χρώμα, ονομάζεται Rosco Corsa και περιλαμβάνει πολλαπλές στρώσεις. Το εντυπωσιακό μοντέλο αυτό της Ferrari παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια του ετήσιου event Ferrari Cavalcade Tour στην Σικελία. Ωραία η Ferrari αυτή και πολύ μοναδική, έτσι. Σωστά. Ωραία. Ας αφήσουμε λοιπόν τη Ferrari και την Ιταλία και πάμε να δούμε τα πολιτιστικά μας νέα. Τρία βραβεία απέσπασε η Μικρά Αγγλία, η τελευταία ταινία του Παντελή Βούλγαρη στο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Σαγκάης. Η Μικρά Αγγλία βραβεύτηκε με το βραβείο Golden Goblet καλύτερης ταινίας, καλύτερης σκηνοθεσίας και καλύτερης γυναικείας ερμηνείας για την Πινελόπη Τσιλίκα. Η διάκριση της Μικράς Αγγλίας της κινηματογραφικής μεταφοράς του ομότιτλου βιβλίου της Ιωάννας Καριστιάνη είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί εκτός από το ότι το φεστιβάλ της Σαγκάης θεωρείται ένα από τα πιο σπουδαία της ασιατικής αγοράς, μπορεί να αποτελέσει ένα βήμα για κάτι ακόμη πιο ηχηρό. Θυμίζουμε ότι η Μικρά Αγγλία, που είναι επίσης η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην χώρα μας τελευταία σεζόν, είναι γυρισμένη εξ ολοκλήρου στην Άνδρο. Πραγματικά εντυπωσιακή ταινία και αν δεν την έχετε δει,
Να τη δείτε, σας το συνιστούμε. Στη Θεσσαλονίκη τώρα, ο Bob Dylan μάγεψε την Κυριακή στη συναυλία του σχεδόν 5.000 ανθρώπους τριών και πλέον γενεών από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα γενικότερα και τα Βαλκάνια. Φορούσε το ίδιο μαύρο κοστούμι με τη λευκή κάθετη ανάγλυφη ρίγα στο παντελόνι, το υπόλευκο καπέλο με το μεγάλο γύσο, στάθηκε στο κέντρο της σκηνής γύρω τα 5 μέλη της μπάντας και όχι, δεν κρατούσε ούτε έπαιξε κιθάρα. Μόνο στα πλήκτρα μεταφέρονταν συχνά, λίγο για να ξεκουραστεί το κάθισμα πίσω του, λίγο για να σολάρει και ύστερα πήρε και τη φυσαρμόνικα. Όταν έπαιζε με αυτή, τα τραγούδια του όλο και θύμιζαν περισσότερο Dylan, γινόταν περισσότερο νοσταλγικά, περισσότερο γνωστά και εκείνα που έγραφε ο νεαρός της δεκαετίας του 60 από τη Μινεσότα.
Και από τη Θεσσαλονίκη και τον Bob Dylan που απολαύσαμε μόλις τώρα στο Knocking on Heaven's Doors, πάμε στην Αθήνα. Στην Αθήνα τώρα θα δούμε ένα κλασικό έργο ορόσημο του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού, διάσημο στα πέρατα της γης. Τον Ζορμπά του Μίκη Θεοδωράκη, λοιπόν, παρουσιάζει τον μπαλέτο της εθνικής λυρικής σκηνής για πρώτη φορά στο Παναθηναϊκό Στάδιο και για μία και μοναδική παράσταση την Κυριακή 29 Ιουνίου. Μια παραγωγή υψηλής αισθητικής, η οποία στοχεύει να προσελκύσει το ελληνικό κοινό, αλλά και ξένους επισκέπτες με χαμηλές τιμές εισιτήριων που κυμαίνονται από τα 15 έως και τα 25 ευρώ. Να δούμε το σχετικό βίντεο. Το μπαλέτο της εθνικής λυρικής σκηνής για πρώτη φορά στο Παναθηναϊκό Στάδιο με τον εμβληματικό Ζορμπά του Μίκη Θεοδωράκη. Την Κυριακή 29 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, η ορχήστρα, η χοροδία και το μπαλέτο της λυρικής παρουσιάζουν ένα έργο ορόσημο του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού. Μουσική διεύθυνση Ηλίας Βουδούρης. Χορογραφία Λόρκα Μασίν. Ειδική συμμετοχή Μαρία Φαραντούρη. Ο Ζορμπάς του Μίκη Θεοδωράκη στο Καλλιμάρμαρο από την Εθνική Λυρική Σκηνή. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Το γεγονός του καλοκαιριού στην Αθήνα, Όλγα. Αυτό μεγαλύτερα γεγονότα. Να περάσουμε τώρα στο χώρο του περιβάλλοντος. 300 διαφορετικές ποικιλίες από 30 καλλιεργούνται στο μεγαλύτερο φυτώριο της Ελλάδας και είναι ένα από τα μεγαλύτερα επίσης και της Ευρώπης. Το φυτώριο της οικογένειας Σαβράμι υπάρχει από το 1950. Να πάρουμε λοιπόν ένα άρωμα από το επόμενο βίντεο. Ο κάμπος των Γεννητσών γεμίζει με χρώματα και μυθιστικά αρώματα. Στρέμματα ντυμένα με τριαντάφυλλα τουλάχιστον 300 διαφορετικών ποικιλιών που καλλιεργούνται στο μεγαλύτερο φυτώριο της Ελλάδας και σε ένα από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης που ξεκίνησε από τον Παναγιώτη Αβράμι τη δεκαετία του 1950. Αυτή εδώ η περιοχή που βλέπετε παλιά δεν υπήρχε ούτε δρόμος. Ήταν όλο κανάλια. Μπορώ να σας πω ότι είχε και λύκους μέσα στο χειμώνα όταν ερχόταν να βγάλει μερικές τριαντάφυλλες για να τις πουλήσει. Άρα η προσπάθεια που έκανε ήταν ενάντια στη φύση, ενάντια στη διάθεση των πολλών να παράγουν άλλα πράγματα όπως είναι στάρι, που ήταν πολύ πιο αναγκαία, σίγουρα ήταν και είναι ακόμα. Αλλά το πάθος του τον οδήγησε να θέλει να κάνει αυτό το φυτό. Η καλλιέργεια των ρόδων για την οικογένεια Αβράμι είναι προσωπική υπόθεση. Όχι μόνο γιατί αποτελεί παράδοση, αλλά επειδή παιδιά και εγγόνια μεγάλωσαν μαθαίνοντας να αγαπούν τα τριαντάφυλλα και τη φύση. Παράγουν περισσότερα από 500.000 φυτά κάθε χρόνο και εξάγουν πάνω από το 1/3 της παραγωγής τους. Η τριανταφυλλιά έχει τις δυσκολίες της, όπως και όλα τα φυτόρια. Είναι ένα φυτό που απαιτεί κόστος, χρήμα, δηλαδή για να παραχθεί, χρειάζεται αρκετή δουλειά, γνώση και όχι μόνο όμως σαν παραγωγή φυτού, αλλά γνώση ακόμα και να κάνεις μια καινούργια ποικιλία. Κάτι που κάνουμε εμείς τα τελευταία χρόνια και έχουμε μια πολύ καλή ανταπόκριση, μπορώ να πω. Από τον παππού μέχρι τα εγγόνια, όσοι ασχολούνται με το φυτώριο έχουν κάνει σπουδές στη γεωπονία και διεξάγουν επιστημονικές έρευνες για να βελτιώσουν τις μεθόδους παραγωγής, αλλά και για τη δημιουργία δικών τους ποικιλιών. Με επιμονή και ψάξιμο και δουλειά, κατορθώναμε στη δεκαετία του 50 και του 60 να στέλνουμε τριανταφυλλιές με πλήρη ασφάλεια στο πιο απομακρυσμένο μέρος της Ελλάδας, ας πούμε και σε νησιά ακόμα. Και μάλιστα την περίοδο αυτή δεν υπήρχε ούτε καν νάιλον τα οποία θα βοηθούσαν να κρατήσουν την υγρασία τους στα φυτά. Ως παιδί φωτογραφήθηκε πολλές φορές ανάμεσα στις τριανταφυλλιές για τις ανάγκες των διαφημιστικών τους καταλόγων. Σήμερα η γεωπόνος Ευαγγελία Αβράμι είναι το νέο αίμα στην επιχείρηση και συνεχίζει δυναμικά μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια το έργο του παππού της. Τότε οι αποστολές γινόντουσαν με διάφορους περίεργους τρόπους, τέλος πάντων για να μεταφέρουν τα φυτά, ακόμα με τα κτέλ, με τα καράβια κτλ. Χρειαζόντουσαν πάρα πολλές μέρες. Πλέον οι αποστολές γίνονται όλες πάρα πολύ γρήγορα, είτε μεγάλα φορτία με φορτηγά που φεύγουν στην Ευρώπη και στην Ασία, είτε και αεροπορικός ακόμα, και σε πελάτες γιανικής, φεύγουν μέσα σε λίγες μέρες με courier. Ο καθένας παίρνει τις τριανταφυλλιές στο σπίτι του μέσα σε 2 μέρες. Οι παραγγελίες γίνονται μέσω ίντερνετ πλέον, πάρα πολύ γρήγορα, με το καλάθι στην ιστοσελίδα μας άμεσα, και απολαμβάνει ο καθένας τις τριανταφυλλιές στον κήπο του μέσα σε πολύ λίγες μέρες.
Παρά το γεγονός ότι η ελληνική αγορά έχει στρικνωθεί, οι τριανταφυλλιές συνεχίζουν να έχουν ζήτηση και να ταξιδεύουν όχι μόνο στο εσωτερικό, αλλά και σε χώρες του εξωτερικού, όπως Ιταλία, Ολλανδία, Γερμανία, Λίβανο και αλλού. Με χρώματα και αρώματα από τις τριανταφυλλιές, θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Find4me.gr, ο επαγγελματικός κατάλογος επιχειρήσεων, προϊόντων, υπηρεσιών. Γεια σας, με λένε Δήμητρα και σας καλωσορίζω στο Find4me, στην πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος επαγγελματίας? Κάντε εγγραφή τώρα και εκμεταλλευτείτε τις καινοτόμες υπηρεσίες που προσφέρουμε. Διαφημίστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Κατασκευάστε την ιστοσελίδα σας. Διαφημιστείτε στη νέα μας ιντερνετική εκπομπή. Κεντρήστε το ενδιαφέρον του καταναλωτή τόσο φτηνά όσο πουθενά. Ακόμα το σκέφτεστε? Δεν νομίζω. Η νέα πολυκάναλη πλατφόρμα του Zoogla.gr. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άποϋπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα: μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό μας διάλειμμα και ήρθε η ώρα που όλοι νομίζω περιμέναμε, η ώρα για ταξίδια. Και θα πάμε στην Κρήτη. Πανύψηλα βουνά, με κορφές χιονισμένες στους 9 μήνες του χρόνου, έφορες πεδιάδες φωλιασμένες ανάμεσά τους και τοπία σχεδόν τροπικά στα παράλια του Λιβικού, όπου ξεχειμωνιάζουν τα χελιδόνια. Η Κρήτη, ένας κόσμος συναρπαστικός, όπου κατακτητές και κατακτημένοι ήφαναν ιστορίες ξεχωριστές αλλά και παράλληλες, σε διαρκή διάλογο μεταξύ τους, αφήνοντας πίσω τους ένα ιστορικό τοπίο πλούσιο και γοητευτικό, γεμάτο αντιθέσεις, όπως και ο ίδιος ο τόπος. Ας φανταστούμε τώρα μία βουτιά στα γαλαζοπράσινα κρητικά νερά.
ταξιδέψαμε έστω και για 5 λεπτά στη μακρινή Κρήτη. Είδαμε το συνδυασμό του φαγητού, του τοπίου, της θάλασσας, της παράδοσης, όλα. Νομίζω ότι η Κρήτη είναι ένας προορισμός που απευθύνεται σε όλους. Πολύ σωστά. Πού θα πάμε τώρα, Όλγα? Θα αφήσουμε την Κρήτη και θα πάμε στην πόλη Βανς, μια πόλη της Γαλλίας που αποτελεί καταφύγιο για πολλούς καλλιτέχνες, όπως μερικοί από αυτούς είναι ο Πικάσο, ο Ζαν Μπιφέ και άλλοι μεγάλοι δημιουργοί. Ας δούμε τώρα μέσα σε ένα βίντεο την μαγεία του Γαλλικού Νότου. Η Βανς, κοντά στη Νίκη, αποτελεί μαγνήτη για πολλούς καλλιτέχνες τα τελευταία 100 χρόνια. Ο Ανρί Ματίς, ο Μαρκ Σαγκάλ, ο Ζαν Μπιφέ είναι μόνο μερικοί από αυτούς που πέρασαν από εδώ αφήνοντας το σημάδι τους. Σήμερα πολλοί επισκέφτονται αυτή τη μεσαιωνική πόλη των 20.000 κατοίκων για να γνωρίσουν από κοντά την ιστορία και να δουν τους θησαύρους που κρύβει. Ο Ματίς ήρθε εδώ τον Ιούνιο του 1943 και έζησε για 5 χρόνια στη Βίλα Λερεύ. Ο Ζία Μιραμπντολ Μπακί, διευθυντής του κάστρου της Βιλνιέβ, ενός μουσείου που φιλοξενεί έργα καλλιτεχνών που συνδέονται με τη Βανς, μας εξηγεί τι ήλκυσε όλους αυτούς εδώ. Οι καλλιτέχνες έρχονται εδώ για να βρουν τη σουαστική ηρεμία, την εγκύτητα με τους ανθρώπους και το περιβάλλον. Υπάρχουν μικρές γειτονιές, μικρά μαγαζάκια. Η ζωή είναι πολύ ανθρώπινη εδώ. Αυτό που ο Ματίς βρήκε στη Βίλα Λερεύ και στον περιβάλλοντα χώρο είναι η ατμόσφαιρα. Είναι περίεργο αυτό που θα πω, αλλά εκείνος το είπε πρώτος. Είναι η ατμόσφαιρα της Ταϊτής. Βλέπεις νεαρές γυναίκες πάνω σε ποδήλατα να πηγαίνουν στην πόλη. Έχουμε συγκεκριμένες μυρωδιές εδώ και βλάστηση. Ξέρετε ότι ο Ματίς ήταν ζωγράφος που του άρεσε να ζωγραφίζει τα φυτά. Ένα από τα πιο γνωστά έργα του Γάλλου καλλιτέχνη είναι το παρεκκλήσι της Ροζέρ, που είναι πλέον γνωστό ως παρεκκλήσι του Ματίς. Χτίστηκε σε ένα λόφο πίσω από τη Βανς και η αρχιτεκτονική του, η εσωτερική του διακόσμηση και τα βιτρό του αποδίδονται στο Ματίς. Μετά από 4 χρόνια εργασιών, το παρεκκλήσι που προοριζόταν για δομινικανές καλόγριες άνοιξε το 1951. Ο τσεχικής καταγωγής γλυπτής Φρανσουά Φράντα έρχεται συχνά στη μεσονική πόλη για να εμπνευστεί. Έχω γεννηθεί 2 φορές. Γεννήθηκα στην Τσεχοσλοβακία και τη δεύτερη φορά στη Βανς, πριν από 55 χρόνια. Τότε υπήρχαν πολλοί καλλιτέχνες. Υπήρχαν ίχνη του Ματίς, του Σαγκάλ. Είχα την ευκαιρία να συναντήσω τον Πικάσο. Ο Ζαν Μπιφέ ήταν επίσης εδώ και ο Ραούλ Ντιφί πριν από αυτόν. Η Τούριτ Σέλεστιαντ από την Νορβηγία μένει τώρα στη Βίλα Λερεύ που έχει μετατραπεί σε κέντρο που προσφέρει μαθήματα σε ερασιτέχνες καλλιτέχνες αλλά και χώρο εργασίας σε επαγγελματίες δημιουργούς. Μπορώ να καταλάβω γιατί μαγνητίζονται από την περιοχή. Γιατί όταν έρχεσαι εδώ, αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι συμβαίνει με το φως. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο. Με άλλα λόγια, αισθάνομαι σαν το σπίτι μου. Ωραία και η βόλτα στη Νότια Γαλλία. Πολύ ωραία. Μια ευχάριστη, ένα ευχάριστο διάλειμμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας σήμερα, Όλγα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε συντονισμένοι μαζί μας και στην εκπομπή Infotainment. Καλό σας απόγευμα.